Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτωτα αλατώτα Ιησάς και της εύης νήμασιν ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύχτα εξ αιμήν. Χριστέ ο Θεός ημών ευλόγησον, διβρώσει και διβώσθουν σου. Τα χέρια που πήγαν το φαγητό ταύτη, του περισσότερου στην τράπεζα ταύτη, ότι Άγιο ή πάντοτε νυν και ή και ζώνα στον αιώνα μην. Χριστός Ανέστη και να περάσετε πάντα καλά. Να είμαστε. Ευχαριστούμε τον Πάτερ Βασίλειο. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Πάτερ Βασίλειος είναι ο υπεύθυνος της Αγίας Μαρκέλας στο Αυστέι, στο Σύλλογο Βορειοχωρητών Χίου, ο υπεύθυνος της Εκκλησίας της Αγίας Μαρκέλας. Βορειοχωρήτης, Παρπαρούσης, μέλος του Συλλόγου και ιερέας της Εκκλησίας. Και τώρα, μια που ευλόγησε ο Πάτερ και ώσπου να αρχίσει το φαγητό, το οποίο το φαγητό θα γίνει στις 2:30. Παρακαλώ, δώστε προσοχή σε αυτά που λέμε. Το φαγητό θα είναι στις 2:30. Αυτό που τρώγατε μέχρι τώρα ήταν να ανοίξει η όρεξή σας. Η σούπα, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο σκοτώνουμε την αρκούδα από βραδύς, κάνουμε τη σούπα, το πρωί την τρώτε, τέλεια. Και φέτος το ίδιο πράγμα. Τα σουβλάκια που έχουμε δεν είναι όπως το πανηγύρι που παραγγέλνεις 10, 20, 30 και έρχεσαι και παίρνεις. Η εκδρομή είναι διαφορετικά. Ο Σύλλογος κάνει donate το φαγητό, τα νερά, εξών από το alcohol. Τα σουβλάκια θα σερβίρονται σε πλάρα μέσα. Δύο σουβλάκια ρύζι, σαλάτα, έχουμε χέμπουργκες, έχουμε καντόκια, ό,τι άλλο χρειάζεται, έχουμε τυριά και μπόλικο νερό. Από ό,τι πληροφορούμε από το θερμόμετρο, από την κουζίνα, τα headquarters λέει το φαγητό μπορεί να αρχίσει σύντομα. Λοιπόν, για όσους πεινάνε, το φαγητό αρχίζει σύντομα. Και τώρα, μια που σας έχω και σας ζαλίζω, να σας δώσω μια εικόνα τι ακριβώς γίνεται με αυτό το ανοιξιάτικο φεστιβάλ που κάνει ο Σύλλογος Πυλινέου Χίου. Για πολλά χρόνια αυτό εδώ το ξεκίνησε η Χιακή Νεολαία. Η Νεολαία της Χίου στο Σύλλογος από τη Χιακή Ομοσπονδία. Κάθε χρόνο, όπως και φέτος, έχουμε παιδιά εδώ τα οποία ξεκίνησε αυτή εδώ η εκδρομή πριν από 30 χρόνια. Στο διάστημα αυτό έγιναν ορισμένες αλλαγές, τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο λίγο υποχώρησαν και ο Σύλλογος ανάλαβε την ευθύνη να συνεχίσει την εκδρομή αυτή, να είναι. Και η εκδρομή αυτή συνεχίζεται μέχρι τώρα, τη λέμε Πασχαλινή εκδρομή. Πασχαλινή εκδρομή κάθε χρόνο, όπως βλέπετε. Κάθε χρόνο έχουμε επιτυχία και μετά από τη μεγάλη πανδημία που είχαμε. Μια μεγάλη επιτυχία της εκδρομής οφείλεται στα παιδιά του Συλλόγου Δαφνουσίων Χίου, ο οποίος σύλλογος εδρεύει στο Μπρούκλι και με αρκετούς παράγοντες είναι σήμερα μαζί μας εδώ κάθε χρόνο και είναι το δεξί χέρι του Συλλόγου μας. Επίσης, έχουμε την πρόεδρο μαζί μας από το αδελφάτο της Αγίας Μαρκέλας που εδρεύει στο Μπρούκλι, η οποία είναι μαζί μας και το αδελφάτο είναι μαζί μας για 30 χρόνια. Χωρίς αυτές τις δύο οργανώσεις δεν θα μπορούσαμε να κάναμε μόνοι μας τίποτα. Θέλω να μου δώσετε ιδιαίτερα ένα λεπτό προσοχή
σε κάποιο άτομο το οποίο δεν είναι πια μαζί μας. Ένα άτομο το οποίο δούλεψε, προσπάθησε και εστιλοβάτησε την εκδρομή αυτήν, ναι. Θέλω να αναφερθώ Γιώργο, μας λείπεις. Γιώργο, μας λείπεις, Γιώργο. Εύχομαι να μας βλέπεις από ψηλά και να χαίρεσαι που συνεχίζουμε το έργο το οποίο έδωσε στη ζωή σου εδώ πέρα για να το βαστίξουμε και να ξεκινήσουμε. Γιώργο Λεωνάρδο, ο Θεός συγχωρέσει σου. Η οικογένειά σου είναι εδώ, είναι μαζί μας. Θεός συγχωρέσει σου.